Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κλεωμένης. Ωραία. Από Βύρονα. Από Βύρονα. Τι ομάδα είσαι, Κλεωμένη? Τις Απόκριες. Θα αλλάξει περούκα. Κλεωμένη, Βλάκα, τι ομάδα είσαι? Κοίτα, δεις. Έλα, Τακί. Να μην απαντήσεις. Δεν απαντώ, είπε μου το παρέκκλη. Άκου τώρα, ρε Βλάκα, Κλεωμένη, να σου πω γιατί. Είπες να μην απαντήσω, θα σου πω γιατί είναι Βλάκας. Καταρχήν, ρε κοροϊδό, αυτή την εκπομπή τη βλέπουν και βαζέλια σαν και σένα, ότι... Εξής είναι. Τι διάφοροι είναι, εξήδες τέτοια. Έχουν, για να κάπου, ξέρουν ότι έχει υψηλά στάνταρ χιούμορ. Εσύ ρε Βλάκα, βρε μαλάκα, Κλεωμένη, με το ψευδόνυμο Κλεωμένης που δεν είχες ούτε ταντερα να πεις το όνομά σου. Είπες δηλαδή, πήρες αυτή, περίμενες τη γραμμή. Άκουγες τον ύμνο και πήρες και είπες αυτή την παπαριά. Σε μια εκπομπή, δηλαδή που δεν γέλασες με την παπαριά που είπες, δεν γέλασες ούτε εσύ ο ίδιος. Πόσο μαλάκα μπορεί να είσαι. Και πρώτη φορά πρέπει να βγάζεις τέτοια μαλλιά σε φόρη. Κλεωμένη, πόσο βλάκα είσαι, πόσο βλάκα είσαι, βλάκα Κλεωμένη. Την έχουμε σηκωμένη. Αστεριά λε μπουμπούνα. Το μόνο που θα αλλάξω... Δεν πείτε κανένα έξυπνο να γελάσουμε, εδώ υπάρχει... Κάτσε ρε. Άσε δεν λέω τίποτα. Και αυτοσαρκασμός υπάρχει, αυτοσαρκαστούμε με ό,τι γουστάρετε. Πείτε βρε μαλάκες τίποτα έξυπνο που έχετε σας έχει κάνει... Αυτά που σας λέει ο Τάκης δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Από τις ομάδες σας είναι συνδυασμός. Και μην ξεχνάτε, όποιος σας δικάει, γάβρος είναι, ρε. Πάμε στον Άγιο. Να μην το πω αλλιώς. Μιλήσαμε τον Κλεωμένη, να μιλήσουμε και με τον Άγιο. Ο Κλεωμένης ήταν, Είναι ο Άγιος Κλεωμένης, είναι δύο φίλοι στην αρχαιότητα. Έτσι δεν είναι, Φλόρ? Τι να ξέρεις, ρε Φλόρ, και εσύ. Απ' τι είναι. Εγώ για μια κλιματαριά ξέρω. Έλα, έλα φίλε, καλησπέρα. Τι? Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Μιλάω εγώ, με ακούτε? Ναι, εσύ μιλάς, φίλε, σε ακούμε. Καλησπέρα, παιδιά, Δημήτρης.